Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι σε καυτό ελαιόλαδο. Όταν ροδίσει προσθέτουμε τον κιμά και τον αφήνουμε να χάσει τα υγρά του. Μόλις είναι έτοιμος προσθέτουμε τις πιπεριές. Προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας, την πάπρικα, την ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, γλυκό μπούκοβο, μπαχάρι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το νερό και μαγειρεύουμε μέχρι να εξατμιστεί. Αναμειγνύουμε την μαγιά. Με την ζάχαρη, το χλιαρό νερό, το αλεύρι και να κατέβουμε να γίνει χυλός. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Σκεπάζουμε και αφήνουμε για 10 λεπτά. Αναμειγνύουμε το αλεύρι με το σιμιγδάλι και το αλάτι. Προσθέτουμε το χυλό. Το ελαιόλαδο, το γιαούρτι και ανακατεύουμε να γίνει η ζύμη. Την χωρίζουμε σε 8 μπαλάκια. Τα βάζουμε σε λευρωμένη επιφάνεια, τα σκεπάζουμε και αφήνουμε για 10 λεπτά να ξεκουραστούν. Ανακατεύουμε τη μαργαρίνη με το αλεύρι να γίνουν ψίχουλα. Ανοίγουμε τα μπαλάκια σε ψηλά φύλλα. Στο μισό φύλλο απλώνουμε ψίχουλα. Διπλώνουμε στην μέση και απλώνουμε ξανά ψίχουλα.
τοποθετούμε κρύο κυμά στις δύο άκρες. Τυλίγουμε όπως σας δείχνουμε. Και τα τοποθετούμε σε 36 ψημεντικολιτικό χαρτί. Αλείφουμε με κρόκο αυγού και ψήνουν στις 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και καλές γιορτές!